Η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών θεμάτων τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Κύπρο, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση των τιμών της ενέργειας και η προσπάθεια που καταβάλλεται για στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, οι εξωτερικές πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος συμπεριλαμβανομένης και της εργαλειοποίησης μεταναστών από τρίτες χώρες, η κατάσταση αυτή τη στιγμή αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εμπορικά ζητήματα αλλά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει μεταξύ άλλων τους ομολόγους του για τα μέτρα που έχει λάβει η Κύπρος σε συνέχεια της αύξησης των τιμών της ενέργειας αλλά και του ηλεκτρισμού και θα συζητηθεί ο τρόπος που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρξει σταθεροποίηση και μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού αλλά και της ενέργειας τους επόμενους μήνες. Είναι κέρυας σημασίας ένα άλλο θέμα που θα θέσει ο πρόεδρος, το θέμα που αφορά την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και των πιέσεων που δέχεται η Κύπρος, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ροών να διέρχεται παράνομα μέσω της πράσινης γραμμής. Ο πρόεδρος θα εξηγήσει εκ νέου πως ο βασικότερος λόγος της ασφιχτικής αυτής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε είναι η Τουρκία, που όχι μόνο δεν μεριμνά να αποτρέψει τη μεταναστευτική ροή προς την Κύπρο, σύμφωνα με την υποχρέωση της παπορρέει από την κοινή δήλωση του 2016, αλλά τουναντίον την εργαλειοποιεί και την ενθαρρύνει. Θα συζητήσει επίσης ο πρόεδρος την πρακτική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των εταίρων μας για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει εκτενώς τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό. Πιο συγκεκριμένα, θα ενημερώσει για τα όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη, αλλά και για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου. Θα ενημερώσει επίσης για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη συνέχιση των έκνομων ενεργειών των κατοχικών δυνάμεων στην περίκλειστη περιοχή της Αμχώστου. Τέλος, ο πρόεδρος θα ενημερώσει για την απόφαση του ψευδοκράτους να παραχωρήσει έκταση γης ιδιοκτησίας Ελληνοκυπρίων στο ακροτήριο Αποστόλου Ανδρέα προς τον κατοχικό στρατό, η οποία σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των πλάνων της Τουρκίας για δημιουργία ναυτικής βάσης.